Γιώργο, κοντά μας είναι ο Γιάννης ο Φουριέζος, είναι μέλος των ποδηλατών Χαλκίδας. Είναι ένας άνθρωπος που είναι μαζί μας από τις 4 η ώρα το μεσημέρι, μαζί με την Έστερ Λουκά, την οποία την παρακολουθήσαμε προηγουμένως σε σύνδεση με την Κάτια Καραχάλιου. Είναι εδώ για να βοηθήσουν εμάς, το Σταρ Κεντρικής Ελλάδας, σε ό,τι χρειαζόμαστε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκ μέρους του Φιλανθρωπικού Συλλόγου του Καλού Σαμαρίτη. Κύριε Φουριέζο, είσαστε στους ποδηλάτες, είσαστε μαζί με τον Παντελή Τραπεζούντιο, κοντά. Και τα ζείτε όλα αυτά, γιατί είσαστε δίπλα στο πλευρό του Καλού Σαμαρίτη. Ακριβώς. Θέλω να πούμε εκ μέρους των ποδηλατών Χαλκίδας και γενικά της ποδηλατικής κοινότητας ένα πολύ πολύ μεγάλο μπράβο σε όλους όσους πήραν την πρωτοβουλία αυτή για ένα πάρα πολύ σημαντικό σκοπό. Εμείς είμαστε κοντά σε ό,τι χρειαστεί και φυσικά δεν θα λείπαμε, δεν μπορούσαμε να λείπουμε από μια τέτοια πρωτοβουλία. Οι ποδηλάτες έχουν πολύ όμορφες διαδρομές. Και αυτές τις διαδρομές μπορεί όποιος επιθυμεί να έρθει να τις κάνει και αυτός. Μπορεί να σας βρει κάπου. Ακριβώς. Υπάρχουν και στο Facebook και σε όλα τα κοινωνικά μέσα. Μπορεί οποιοδήποτε να μας βρει. Και οι διαδρομές, ειδικά στην Εύβοια και όχι μόνο εδώ στα Πέριξ, είναι πάρα πολλές. Και υπάρχουν πάρα πολλά τοπία. Υπάρχει κόσμος ο οποίος αγαπάει τη φύση, αγαπάει αυτό που κάνει, που είναι και η ποδηλασία ή οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με τον αθλητισμό. Και εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε. Ποδηλατικές διαδρομές, Γιώργο, γιατί όλα αυτά μορφαίνουν τη ψυχή μας, το πνεύμα μας και το σώμα μας και τα έχουμε ανάγκη όλοι οι άνθρωποι. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Γιάννη Φουριέζο και την Έστερ Λουκά, γιατί πραγματικά ήταν κοντά μας, ήταν διαφανείς ήρωες από τις 4 ώρα το μεσημέρι. Μας βοηθούσαν εμάς όλους εδώ, τους δημοσιογράφους και τους τεχνικούς του Σταρ Κεντρικής Ελλάδας. Νομίζω ότι στην Εύβοια οι ποδηλάτες θα γυμνάζονται πάρα πολύ καλά, γιατί γενικά τα οδικά δίκτυα ακόμα δεν έχουν αναπτυχθεί τόσο και μπορούν να τα αξιοποιήσουν θετικά για τη γύμνασή τους, όπως είπε και ο Περιφερειάρχης για μένα. Σε αφήνω, Ιωάννα, περιμένουμε τις επόμενες συνδέσεις από σένα, την Κάτια και τον Γιώργο.